στόχαστρο του Ισραήλ βρίσκεται σίγουρα ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, αφού οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν ήδη εξουδετερώσει σχεδόν όλη την ηγεσία της Χεζμπολάχ και της Χαμάς, τις οποίες το Ιράν υποστηρίζει, καθώς και αξιωματούχους του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, IRGC. Μάλιστα, χθες σε μια ανταλλαγή απειλών μέσω X, ο επίσημος λογαριασμός του κράτους του Ισραήλ προειδοποίησε τον Χαμενεΐ ότι θα έχει την τύχη των φίλων του. Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ανήρτησε χθες το λογαριασμό του στο X αμέσως μετά την Ιρανική επίθεση εναντίον του Ισραήλ, μια προκλητική δήλωση γράφοντας στα εβραϊκά. Με τη βοήθεια του Θεού, τα χτυπήματα του μετόπου της εξέγερσης θα γίνουν ισχυρότερα και πιο επίπονα στο φθαρμένο και σάπιο σώμα του σιωνιστικού καθεστώτος. Ο επίσημος λογαριασμός του Ισραήλ στο X σχολίασε αυτή τη δημοσίευση με μια αιχμηρή απάντηση στα φαρσί τη γλώσσα του Ιράν. «Οι φίλοι σου συνήθιζαν να φωνάζουν έτσι. Κοίτα που βρίσκονται τώρα», έγραψε το Ισραήλ, προσθέτοντας επίσης ετικέτα στον λογαριασμό του Χαμενεΐ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να είναι ο επόμενος. Όπως ενημερώσαμε και χθες στον MSHD, η ηγεσία του Ιράν προειδοποίησε το Ισραήλ ότι αν προχωρήσει σε αντίπεινα για την επίθεση που δέχτηκε, τότε η Ιρανική απάντηση θα είναι ισχυρότερη. Ωστόσο, αυτό φαίνεται να μην επηρέασε τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες την Τρίτη μετά την επίθεση προειδοποίησαν με σοβαρές συνέπειες για το Ιράν. Σε αντίθεση με την επιχείρηση True Promise 1, την προηγούμενη Ιρανική επίθεση κατά του Ισραήλ τον Απρίλιο, μετά την οποία οι ΗΠΑ παρότριναν το Ισραήλ να μην απαντήσει, η Αμερικανική κυβέρνηση δήλωσε χθες πως αυτή τη φορά θα βοηθήσει το Ισραήλ και στα αντίπεινα. «Θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες για αυτή την επίθεση και θα συνεργαστούμε με το Ισραήλ για να το κάνουμε αυτό», δήλωσε χθες ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζέικ Σάλιβαν. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, εγγραφή και ενεργοποιήστε το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις και στο site μας nemeshd.gr.